Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, 2 Greek Wheels εδώ και είπα να μιλήσουμε σήμερα για το κλισέ, για ένα κλισέ το οποίο υπάρχει για τους μοτοσυκλετιστές, το οποίο σίγουρα θα το έχετε ακούσει κι εσείς, είναι ότι υπάρχουν δύο ειδών μοτοσυκλετιστές, αυτοί που έχουν πέσει και αυτοί που θα πέσουν. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε subscribe και πάμε να δούμε. Εν τω μεταξύ τώρα τι έγινε, ξεκίνησα και βγήκα έξω για να κάνω δύο βιντεάκια γιατί λέω θα με βρέξει και δεν θα βγάλω για άλλη μια εβδομάδα δύο βίντεο και θα με φάνε στο τέλος. Το προηγούμενο βιντεάκι, παραπιπτόντως, για όποιον θέλει να το δει και δεν το έχει δει, είναι το τι καθορίζει την οδηγική ικανότητα. Θα υπάρξει μια κάρτα, λέμε τώρα, θα βγει κάπου, και μου τέλειωσε η μπαταρία της GoPro της μπροστινής, οπότε το τελειώσαμε παραδοσιακά αυτό το βίντεο, αλλά έσω έτοιμος και προετοιμασμένος, αλλάξαμε την μπαταρία, βάλαμε μια άλλη μπαταρία και συνεχίζουμε δυνατά και ελπίζουμε να μην μας πρέξει. Το κλισέ λοιπόν, το κλασικό κλισέ που όλοι έχουν ακούσει σίγουρα σε κάποια φάση της ζωής τους, το οποίο κλισέ συνοδεύεται από κάτι άλλο. Μου είχε πει ένας συνάδελφος του πατέρα μου, μηχανόβιος, όταν ήμουν πολύ πιο μικρός, μου είχε πει όλοι οι μηχανόβοι πέφτουν και αυτοί που σου λένε δεν έχουν πέσει ποτέ σου λένε ψέματα. Δεν θα πω ότι αυτό το κλισέ δεν ισχύει, άλλωστε τα κλισέ γίνονται κλισέ και λέγονται κλισέ για κάποιο λόγο, επειδή στην πλειονότητά τους ισχύουν. Απλά θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές ώστε κάποιος να προστατευτεί για να μην πέσει. Αν και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγάλει μια ζωή πάνω στην μοτοσυκλέτα και δεν έχουν πέσει ποτέ, αλλά δεν μιλάμε ποτέ για όλους, οι εξαιρέσεις υπάρχουν πάντα για να επιβεβαιώνουν τους κανόνες. Και όταν εγώ λέω πέσιμο, εννοώ να μετράμε όλα τις πτώσεις, έτσι. Μπορεί να σου πέσει μηχανή, ενώ είσαι ακίνητος, και να μην πέσει και εσύ μαζί της, ακόμα καλύτερα. Σκοπός λοιπόν είναι να καλύψουμε όλες τις πιθανότητες από δική μας πλευράς ως αναβάτες, ώστε να μειώσουμε όσο περισσότερο γίνεται τις πιθανότητες να πέσουμε. Δεν θα μιλήσω για εξοπλισμό, διότι ο εξοπλισμός είναι κάτι το οποίο θα χρειαστείς όταν πέσεις. Οι Αμερικανοί λένε κάτι πολύ ωραίο, που λένε και στο χωριά μου, από ό,τι καταλάβατε, dress for the crash, don't dress for the ride. Οπότε για όποιον δεν είναι αυτό, ντυθείτε για το πέσιμο και όχι για... Αυτό όμως λαμβάνει η χώρα αφού πέσουμε και δεν θα αναφερθώ σε αυτό περαιτέρω. Ο πιο βασικός παράγοντας για να μην πέσουμε βασικά είναι η εμπειρία, όπως τα περισσότερα πράγματα άλλωστε, κάτι το οποίο σημαίνει ότι όσο περισσότερη ώρα περνάς πάνω στη μηχανή, τόσο πιο έμπειρος είσαι για να αποφεύγεις τις κακοτοπιές. Αυτό βέβαια μπορεί να διαβαστεί και ανάποδα, αφού όσο περισσότερες ώρες βάζεις πάνω στη σέλα, τόσο πιο πιθανό είναι να πέσεις. Νόμος των πιθανοτήτων. Αφού το κάνουμε πάρα πολλές ώρες αυτό, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, δεν μπορεί. Αυτό όμως είναι όσον αφορά εμάς, όσον αφορά το πόσο προετοιμασμένοι είμαστε, το πόσο καλά εξασκημένοι είμαστε σε αυτό που κάνουμε, ώστε να μην προκαλέσουμε εμείς μια πτώση. Αυτό φυσικά δεν λαμβάνει λοιπόν υπόψη όλους τους άλλους που υπάρχουν στον δρόμο. Ως ένα σημείο βέβαια κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί και αυτό μέσω της εμπειρίας και κυρίως της κρίσης του καθενός, το οποίο σημαίνει ότι μετά από ένα σημείο μπορείς να κόψεις τον άλλο τι πάει να κάνει. Δεν ανάγκη δηλαδή να περιμένεις κάποιον να βγάλει flash, δεν ανάγκη να περιμένεις κάποιον να σου δείξει τι θέλει να κάνει, να βγάλει alarm. Μετά από ένα σημείο τους ψιλοκόβεις όλους τι πάει να κάνουν, εφόσον προσέχεις. Και αναφέρομαι φυσικά στα αυτοκίνητα αλλά και στους πεζούς, διότι και ένας πεζός μπορεί να πεταχτεί μπροστά σου και να σου χαλάσει την ημέρα. Και εσύ βέβαια να χαλάσει τη δικιά του. Έτσι λοιπόν το να προσέχουμε τι γίνεται γύρω μας, το οποίο δυστυχώς δεν είναι απόλυτα συνώνυμο της εμπειρίας, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς για να μην προκαλέσει ο ίδιος την πτώση του ή για να αποφύγει κάποιον άλλον που κάνει βλακεία και θα προκαλέσει εκείνος τη δικιά μας πτώση. Για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο ποσοστό, τεράστιο ποσοστό όμως, διότι αν εξαφανίσουμε αυτούς τους παράγοντες, μένουν κάποιοι, αλλά μένουν πολύ λίγοι. Εάν κάποιος είναι πάντα συγκεντρωμένος στο τι γίνεται γύρω του, στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, πίσω του, μπροστά του, δίπλα του, τα πάντα, μειώνει και πάρα πολύ τις πιθανότητες να πέσει, να τραυματιστεί, να έχει τέλος πάντων κάποιο ατύχημα. Κάποιος ο οποίος είναι χαλαρός και light και όλα καλά ρε φίλε, όλα καλά ρε man, τρέχει τίποτα, κάτσα να δούμε εδώ. Ναι, αυτός έχει περισσότερες πιθανότητες να έχει κάποιο ατύχημα. Φυσικά υπάρχουν και αυτές οι, για μένα, λίγες πιθανότητες, πολύ λιγότερες αναλογικά, το ότι κάποιος απλώς σου κάνει μια βλακεία την οποία σίγουρα δεν μπορείς να αποφύγεις, έτσι. Κάποιος την ώρα που περνάς δίπλα του, ενώ τον έχεις δει ότι δεν βγαίνει, τον βλέπεις ότι σε βλέπει, σε αφήνει να περάσεις, περνάς και εκείνη την ώρα ξαφνικά αποφασίζει να πατήσει γκάζι και να σε στείλει κάτω. Γίνεται και αυτό, βεβαίως και γίνεται, και είναι κάτι που στην τελική αυτό δεν αποφεύγεται σε καμία περίπτωση. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο οι ίδιοι δεν το ελέγχουμε. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθόμαστε και να ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία πραγματικά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τα ελέγξουμε. Ας εξασφαλίσουμε εμείς από την πλευρά μας ότι είμαστε ok και όσο εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Τώρα το περισσότερο από αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε έρχεται αυτό από την κρίση, από το βίντεο που έχω κάνει πριν. Πρέπει να έχω βάλει και μια κάρτα στην αρχή, να ξαναβάλω μια τώρα, όταν το θυμηθώ βέβαια, ξέρετε. Η κρίση του να κάνουμε διηθήσεις και να μην έχουμε υπόψη μας οι άλλοι τι κάνουν στα αυτοκίνητα περνάμε δίπλα, που μπορούν πάρα πολύ εύκολα και δεν είναι λίγες φορές που έχει γίνει να ανοίξουν πόρτα, να αδειάσουν το τασάκι, να πετάξουν την τσίχλα, να ξεμπλέξουν τον μπουφάν που έχει πιάσει την πόρτα, οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία. Όταν γίνει δεν έχει καμία σημασία για ποιο λόγο έγινε. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε μέσω της σωστής και σοβαρής κρίσεως, το οποίο βέβαια διοχετεύεται και σε άλλα πράγματα. Πρέπει και η μηχανή μας, το όχημά μας τέλος πάντων, να είναι σε καλή κατάσταση, τα λάστιχά μας να είναι κουσκωμένα, να μην είναι 10 ετών λάστιχα, μηχανικά να είμαστε ok με το όχημά μας, διότι και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μικρύνει τις πιθανότητες της πτώσης. Σε κάθε περίπτωση το concept είναι ότι κάποια πράγματα δεν αποφεύγονται, διότι δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Ό,τι είναι όμως, καλό είναι να το κάνουμε για να αποφύγουμε αυτή την άσχημη στιγμή. Και βέβαια και εξοπλισμός καλός είναι για όταν έρθει αυτή η άσχημη στιγμή να περιορίσει τον χαμό ο οποίος θα επέλθει. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Πάντα όρθιοι, πάντα προσοχή. Ride safe που λένε και στο χουριά μου. Και να τα πούμε στο επόμενο. Bye!